και στη Ρουμανία. Η Βουλγαρία είχε 100% ΞΑΕ, όπως τις λέμε. Επενδύσεις. Ναι. Επενδύσεις. Η Γερμανία. Με τι ημερομηνία. Αυτό θέλω να πω. Η Βουλγαρία, ωστόσο. Η Γερμανία έχει ένα ποσοστό 25%. Ναι. Δεν βασίζεται πολύ σε ξένες επενδύσεις. Mm-hmm. Ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων στη Βουλγαρία και ποια είναι στη Γερμανία. Διαπιστωτικό όμως είναι όχι, και αυτό. Όχι, δεν διαπιστωτικό. Είναι ότι αν δεν στηριχτούμε στις δυνάμεις, τις παραγωγικές, τις κοινωνικές, με συνέργειες της Ελλάδας, της χώρας, δεν αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι πολλά. Mm-hmm. Πρωτογενής τομέας είναι ο τουρισμός, είναι πάρα πολλά. Δεν γίνουν αυτές οι συνεργείες για να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί η παραγωγική βάση, δεν θα υπάρξει ποτέ ανάκαμψη και θα είμαστε όπως είναι οι χώρες. Θα επαναφέρω. Κυρία... Θέλω να πω ότι το κακάο βγαίνει στην ακτή ελεφαντοστού, αλλά η σοκολάτα γίνεται στην Ελβετία. Εκεί είναι η προστιθέμενη αξία. Μάλιστα. Κυρία Στεριάδου, να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η κρίση είναι μια ευρωπαϊκή κρίση. Επειδή λοιπόν προηγουμένως αναφερθήκατε και είπατε ότι φεύγουν τα παιδιά μας για να δουλέψουν στο εξωτερικό με πολύ χαμηλούς μισθούς, άρα ακριβώς αυτό.